Διονύση, να ξεκινήσουμε με τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι έχουν διενεργηθεί όλες μετά το πακέτο παροχών του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Τι παρατηρούμε, έπιασε τελικά στους ψηφοφόρους? Μία συρρήκνωση της ψαλίδας υπάρχει και ενδεχομένως να δούμε συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις την τελευταία εβδομάδα. Έτσι αλλιώς είμαστε στην τελική ευθεία. Αλλά επειδή έβλεπα από πριν και τα θέματα τα άλλα που τρέχανε και δεν θα πω για την Eurovision, θα σταθώ λίγο στο θέμα της Αυστρίας. Σκεφτόμουν στην θέση απέναντι πίσω από τις κάμερες, περιμένοντας τη δική μου θέση, ότι σε ένα μεγάλο γεγονός, διότι είναι μεγάλο γεγονός αυτό που συνέβη στην Αυστρία, έστω και αν υπάρχει μια βιντεοσκόπηση με τον τρόπο που υπάρχει και κάποιοι θα την αμφισβητήσουν ως μέθοδο, εν πάση περιπτώσει, εγώ σκεφτόμουν ότι εκεί επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά. Είχαμε παραιτήσεις του αντικακελαρίου ουσιαστικά, του νούμερο 2 της Αυστριακής κυβέρνησης. Και όχι μόνο αυτό, πάμε και σε εκλογές πρόωρες. Και είχαμε συνεργασία κομμάτων και εκεί. Αν θέλει κάποιος να κάνει μία σύγκριση, και εδώ θα μπορούσε να ισχύει, και εδώ, με συνεργασία κομμάτων. Είμαστε θεωρητικώς ακόμα, στελεχών κομμάτων. Αν θέλει κάποιος να κάνει σύγκριση με τα δικά μας, περάσαμε τους τελευταίους μήνες διάφορα μεγάλα θέματα, από το μάτι μπορεί να θυμηθεί κανείς, έτσι, μέχρι και τα πρόσφατα διάφορες υποθέσεις με αρώματα σκανδάλου. Και όχι μόνο δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη, δεν υπήρξε παρά μικρή παραίτηση για λόγους ευθυξίας έστω. Και αυτή είναι μία σύγκριση που μπορεί κάποιος να πει για τον Αυστριακό ότι είναι ο ακροδεξιός, όλα αυτά τα ακούω και τα δέχομαι, αλλά δεν πάβει η πράξη και η κίνηση που θα έπρεπε να κάνει, που επέβαλαν οι συνθήκες να κάνει, να έγινε. Επειδή ανέφερες και το μάτι, θυμόμαστε όλοι. Θα μπορούσε κάποιος να βρήκαν να μπει, κάποιο λάθος. Ο κ. Στόσκας έλεγε: δεν βρίσκω κάποιο λάθος να έχω κάνει τότε. Ναι, υπήρξε σε μία πάροδο χρόνου λοιπόν μία μετακύληση ευθυνών, χωρίς και αυτές να ομολογηθούν δημοσίως, και ένα ξύλωμα, αν θέλετε, διαφόρων στελεχών και στην πολιτική προστασία και στις αρμόδιες θέσεις της κρατικής μηχανής. Έφυγε και ο κύριος Στόσκας, αλλά αυτό δεν έγινε την ώρα που έπρεπε, δεν έγινε με τους όρους που έπρεπε, δεν έγινε με τις συνθήκες που έπρεπε. Και είναι μια παρατήρηση, επισήμανση που δεν είναι παρήγορη, είναι στενάχωρη για τα δικά μας, πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε 5-6 μέρες πριν τις εκλογές. Τώρα, με τις δημοσκοπήσεις που παρακολουθήσαμε, θεωρείτε ότι οι αναποφάσεις τελικά θα κρίνουν το αποτέλεσμα? Γιατί βλέπουμε ότι είναι ρεαλιστικά μεγάλο το ποσοστό σε σχέση με παλαιότερες δημοσκοπήσεις. Ρεαλιστικά, με την εμπειρία που έχουμε, αυτό το αποτέλεσμα είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Για έτσι 6-6,5-7 μονάδες που καταγράφουν οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι μόνο είναι μια αναστρέψιμο αποτέλεσμα, αλλά είναι και ένα αποτέλεσμα που ίσως είναι και μη διαχειρίσιμο την επομένη των εκλογών. Διότι και εγώ ακούω τα σενάρια που θα είναι η ψαλίδα και που θα είναι η διαφορά. Και πόσο σημασία όμως έχει διονύσει το σημείο που θα είναι το ποσοστό της διαφοράς για να δημιουργηθούν εξελίξεις πολιτικές? Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βάλει τον πύχη στο 5%. Μπορεί οπουδήποτε. Και ο καθένας θα βάλει τον πύχη του. Δεν τίθεται θέμα και η κυβέρνηση, και η αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα που ακολουθούν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν θέλουμε να απομονώσουμε την εικόνα, το τι μελιγενέστε σε μια εθνική κάλπη που θα ακολουθήσει. Το πρώτο ζητούμενο το βράδυ των εκλογών είναι αν το αποτέλεσμα επιτρέπει στην κυβέρνηση να σταθεί πολιτικά. Διότι αν βγάζει μια εικόνα μεγάλης, γενικευμένης, πολύ περισσότερο καθολικής αποδοκιμασίας, είναι προφανές ότι δεν έχει την νομιμοποίηση η κυβέρνηση να εξαντλήσει ακόμη και το πεντάμινο που θα υπάρχει μέχρι τον Οκτώβριο, που έχει το deadline, το συνταγματικό, για να φτάσει σε κάλπες. Και επίσης θα πω ότι ο δημόσιος τομέας, οι δημόσιοι υπάλληλοι, η αγορά, όταν αντιλαμβάνονται ότι μια κυβέρνηση πια δεν νομιμοποιείται να βρίσκεται στη θέση της και το αποτέλεσμα θα το πει αυτό με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχει τον τρόπο της να το δείξει. Διονύση, να πάμε όμως, γιατί είπαμε ότι εντείνονται οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Ο Αλέξης Τσίπρας, είδαμε και χθες, ήταν στην Κοζάνη, σήμερα θα μιλήσει στον Πειραιά. Έχουμε στην αίθουσα σύνταξη την συνάδελφο Νίκη Ζορμπά. Καλησπέρα, Νίκη. Καλησπέρα. Πώς συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας? Νομίζω έχει δύσκολη εβδομάδα και το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έτσι, Νικήτα. Έχει μια δύσκολη εβδομάδα. Σήμερα μιλάει στον Πειραιά, αύριο πάει στο Αγρίνιο, μετά θα πάει στη Λάρισα. Τετάρτη είναι το μεγάλο του στοίχημα, το κρίσιμο ραντεβού με τους Θεσσαλονικείς. Διότι και χθες η περιοδία στην Κοζάνη, δηλαδή Βόρεια Ελλάδα, εξακολουθεί και αναστενάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν από τις συγκεντρώσεις που διαφήμισαν
είναι μεγάλη όδηση από το κυβερνών κόμμα. Λοιπόν, Τετάρτη έχει ένα δύσκολο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και θα είναι και πάρα πολύ κρίσιμο, διότι θα απομένουν πολύ λίγες ημέρες πριν από την κάλπη και θα πρέπει να θερμομετρήσει εκεί τι ακριβώς γίνεται πάνω από την Λάρισα που λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Πέμπτη θα είναι σε ένα ασφαλές πολιτικό περιβάλλον, θα είναι στο Ηράκλειο και την Παρασκευή θα ολοκληρώσει με την κεντρική προεκλογική του ομιλία στην Αθήνα. Νίκη, τι σχόλια λαμβάνει από τον κόσμο? Τι είναι αυτό που ακούει περισσότερο από όλους όσους τον προσεγγίζουν? Σύμφωνα με το Μαξίμου, η αποδοχή που... της οποίας την χάνει ο κύριος Τσίπρας είναι ανέλπιστη ακόμα και για τους ίδιους. Αυτό λένε, ότι ο ίδιος έχει μία πάρα πολύ καλή σχέση με τον κόσμο και από όπου περνάει είναι μάλιστα και από όπου περνάει έχει διατηρεί καλούς διάβλους επικοινωνίας και ότι αυτή η σχέση δεν έχει διαραγεί κατά τους ίδιους, λέμε πάντα. Και αυτό και δημιουργεί μια εφορία στο κυβερνών κόμμα, το οποίο ωστόσο η αίσθησή μου είναι ότι μέχρι την Κυριακή ή τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, μέχρι και που θα ανοίξουν οι κάλπες, δεν θα ρισκάρει να βγάλει αέρα νίκης όπως έκανε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ένα από τα κρίσιμα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουν τα κομματικά επιτελεία είναι να μην δώσουν και εικόνα εφησυχασμού ότι εντάξει, καλά πάμε και κερδίζουμε, προκειμένου να μην χάσουν ούτε ψήφο από αυτές που θα μπορούν να πάρουν, δηλαδή όσο γίνεται να τονώσουν την συσπήρωσή τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εξαιρετικά χαμηλή. Έτσι, το θυμόμαστε και παλιά με και τις κρυφές δημοσκοπήσεις που έβλεπαν τελευταία στιγμή το φως της δημοσιότητας και το πόσο στήχησαν σε παλιότερες περιπτώσεις. Νίκη Ζορμπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διονύση, τώρα βλέπουμε, εντείνουν είπαμε τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και ότι συσπηρώνει πάλι τον κόσμο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο θα κάνει κάθε κόμμα. Τελευταία προεκλογική εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μεγάλων συγκεντρώσεων στα κεντρικά αστικά κέντρα. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη όμως, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα του Αλέξη. Ναι, και το πόσο θα το στοιχήσει. Ήταν και αποδοκιμασίες που δέχτηκε πάρα πολλά στελέχη που ΣΥΡΙΖΑ και πάνω, πολύ σωστά υπόθηκε. Αυτή η εικόνα ενός διχασμού, ενός διαχωρισμού κάπου εκεί στα Τέμπη και πάνω και η υπόλοιπη Ελλάδα, η Νότια, έχει καταγραφεί τουλάχιστον εδώ και 8 μήνες δημοσκοπικά, έτσι. Και δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς και από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Είναι μια παραδοχή που την κάνουν ότι όντως υπάρχει μαύρη τρύπα στο βορρά. Είναι συμφωνία των Πρεσπών προφανώς. Είναι αυτή η αλλαγή, αυτό το North Macedonia που είδαμε και στη Eurovision, πια και επισημοποιείται. Με αυτό θα ζήσουμε. Αυτό είναι το επίσημο που αναγνωρίζουμε και εμείς. Δεν υπάρχουν πλέον διαμαρτυρίες όποτε το χρησιμοποιούν οι βόρειοι γειτονές μας. Αυτό όμως έχει πληγώσει την κοινωνική βάση στο βορρά και αυτό θα δούμε σε τι βαθμό θα αποτιμηθεί στην κάλπη. Το ότι θα αποτιμηθεί είναι βέβαιο. Το μόνο που περιμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένει και το Μαξίμου, είναι πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η τρύπα και σε τι βαθμό μπορεί να καλυφθεί από τον Νότο. Να πάμε όμως στον Δημήτρη Γκάτσιο στην αίθουσα Σύνταξη, να δούμε γιατί περιοδεύει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη. Βρίσκεται Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Δημήτρη. Καλησπέρα. Μια μεγάλη περιοδία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνεται σε μία ώρα περίπου από τώρα με την ομιλία του στο λιμάνι των Χανίων. Θα είναι μία ανοιχτή εκδήλωση. Θα έρθουν και άλλες στο προσκήνιο. Θα είναι μία πυκνή εβδομάδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα είναι μία πυκνή εβδομάδα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο προς την 26η Μαΐου. Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Πάτρα. Ακολουθούν Τετάρτη το Περιστέρι, Πέμπτη η Φλόρινα και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τι μηνύματα στέλνει από την Κρήτη? Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας λοιπόν με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν σε τέσσερα κυρίως κομβικά σημεία. Το πρώτο είναι το θετικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το δεύτερο, τα θετικά μηνύματα που στέλνει. Το τρίτο είναι η παρουσίαση του προγραμματικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα. Και το τέταρτο είναι το κάλεσμα, το συνεχές κάλεσμα της συμμετοχής που απευθύνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εστιάζοντας κυρίως τους αναποφάσεις
τους και στους νέους ψηφοφόρους. Mm-hmm. Πάμε σε μια αλλαγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο επτάήμερο. Θα έρθει στο προσκήνιο ο προγραμματικός λόγος, θα έρθουν στο προσκήνιο οι αιχμές του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που συνοψίζονται στη μείωση της φορολογίας, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στην ασφάλεια των πολιτών. Mm-hmm. Εκεί θα εστιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το αφήγημα θα αναδείξει το επόμενο επτάήμερο. Πάντως ο κόσμος ήταν αρκετά διαχειτικός μαζί του. Είδαμε ότι τον υποστηρίζει αρκετά. Περπάτησε στους δρόμους της Κρήτης. Είχε και κάνει μια στάση από ένα κομμωτήριο εκεί στα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, όπου είπε και μια έτσι χαριτωμένη. Είναι χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε. Είναι χαρακτηριστική επαφή και η ατάκα που είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπροστά Δημήτρη. Από ένα κουρίο στη διάρκεια της περιοδίας του στην Κρήτη. Να το δούμε. Γεια σας. Δεν πιστεύω να τα παίρνετε ΣΥΡΙΖΑ επιχαριτολογώντας στους νεάρους. Έδωσε πάντως το δικό του στίγμα σε όλο αυτό. Και δέχτηκε βέβαια και στην ασυγωνία που πήγε εκεί, τον υποδέχτηκαν με μαντινάδες και χορούς οι άνθρωποι εκεί στο χωριό. Του έβαλε και το μαντήλι, το κλασικό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, βλέπουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ ναι. Τώρα νομίζω στην Κρήτη παίζει τη δική του μπάλα. Εντάξει, καθώς είναι και εντός έδρας, ιδίως στα Χανιά, έτσι δεν και είναι, πατρογονική περιοχή. Θα βαφτεί η Κρήτη μπλε, αυτό είναι το στοίχημα όμως. Νομίζω ότι αυτό θέλει να περάσει προς τα έξω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι συμπτωματικό το ότι κάνει την τελική αντεπίθεση έτσι την τελευταία εβδομάδα την προεκλογική, εκκινώντας από την Κρήτη, διότι η Κρήτη ήταν το παλιό πράσινο κάστρο, έτσι, τα ξέρουμε όλα αυτά, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον. Στις τελευταίες εκλογές, ήδη από το 2012 και το 2015, είχε βαφτεί ρόζ, είχε περάσει στη σφαίρα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε εξελιχθεί σε προπύργιο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πει ότι θα κάνει κάτι ουσιαστικό στις εκλογές πρέπει να κρατήσει την Κρήτη και πρέπει να κρατήσει ένα υψηλό ποσοστό στην Κρήτη, όχι απλώς να έχει μια πρωτιά. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό ήθελε να σηματοδοτήσει με αυτό το διήμερο και πολύ περισσότερο με την συγκέντρωση που ακολουθεί. Ακούσαμε και για τον Αλέξη Τσίπρα, θα πάει και μέσα στην εβδομάδα για ακόμη μια φορά στην Κρήτη. Θα είναι η τρίτη. Υπάρχει μια μάχη της Κρήτης παράλληλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως από το ενετικό λιμάνι και των Χανίων σε λίγο το απόγευμα, νομίζω ότι αυτό που θα θέλει να στείλει σε όλους εμάς, ιδίως αυτούς που βρίσκονται μακριά από το νησί, όλο το νησί, όχι μόνο τα Χανιά, είναι ότι η Κρήτη στέλνει ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Άρα, εάν το στέλνει η Κρήτη, η πολιτική αλλαγή είναι περίπου δεδομένη σε πανελλαδικό επίπεδο. Να πάμε λίγο για να κλείσουμε και με τα αυτοδιοικητικά. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κρήτη, όπου η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον κύριο Μαρκογιαννάκη, ναι, έναν νέο άνθρωπο, ωστόσο δεν έχει, όπως φαίνεται, και τόσες πιθανότητες απέναντι στον κύριο Αρναουτάκη. Και εδώ θα θέλω να ξέρω σε ποιον θα πιστωθεί την επόμενη των εκλογών ο κύριος Αρναουτάκης και όλοι γενικότερα οι υποψήφοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι. Είδαμε και μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα πολλούς να διαχωρίζουν έτσι τη θέση τους. Είναι και η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας, έτσι, με τον κύριο Κατσιφάρα. Νομίζω τώρα, ας μην πω, θα είναι ο Φερετζές του ΣΥΡΙΖΑ μια επικράτηση δική τους σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Οικουμουνδούρου και το Μαξίμου μαζί θα επιχειρήσουν να καλυφθούν, να κρυφτούν πίσω από κάποια επικράτηση στελεχών που έχουν βεβαίως τη διαδρομή τους. Έτσι, όλοι αυτοί είναι νυν περιφερειάρχες, έτσι, με διπλές εκλογές οι περισσότεροι. Mm-hmm. Έχουν και κοινό προσωπικό και στην Κρήτη ο ένας και στη Δυτική Ελλάδα ο άλλος. Εάν επικρατήσουν, τουλάχιστον θα μπορεί με αυτούς ανάχωμα να λέει ότι ο βασικός στόχος, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχε προβάλλει η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θέλουμε κανένας νομός να περάσει στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό δεν επετεύχθη. Τώρα, σε τι βαθμό θα πείσουν από την κυβέρνηση και την υπόλοιπη κοινωνία ότι παρά τα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διασωθεί στις περιφερειακές κάλπες, είναι ένα άλλο θέμα. Οι ευρωεκλογές πάντως είναι η βασική στόχευση. Mm-hmm. Έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ότι οι αυτοδιοικητικές κάλπες και σε επίπεδο περιφερειών και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, ούτε καν σε δεύτερη μοίρα, δεν βλέπω να ασχολούνται, δεν επενδύουν τίποτα. Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Συνέχεια. Εδώ.